Καλύτερα τώρα. Τι θα γίνει, παιδιά? Θα ξεκινήσουμε καμιά ώρα? Όχι τίποτα άλλο, θα χρειαστεί να με ξαναβάψετε. 2 χρόνια είμαι σε αυτή τη δουλειά. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Τώρα, σε ένα λεπτό θα ξεκινήσουμε. Μια τελευταία λεπτομέρεια. Γράφουμε. Πείτε μας για το νέο σας δίσκο. Είναι μια προσωπική εμπειρία, βγαλμένη μέσα από τη ζωή και τις εμπειρίες μου. Κάποιοι μάλιστα μου είπαν ότι χρησιμοποίησα το 100% των δυνατοτήτων. Με λένε Γεωργία, με λένε Γογό, και όπου κι αν περάσω, σέρνω πανικό. Έχετε σταθερούς συνεργάτες που σας στηρίζουν. Πρέπει να το ομολογήσω. Χωρίς τη βοήθεια, την πολύτιμη βοήθεια των συνεργατών μου, δεν θα είχα καταφέρει τίποτα. Για την προσωπική σας ζωή θα μας μιλήσετε? Τι θέλετε να μάθετε? Για να ξέρετε, η προσωπική ζωή ενός καλλιτέχνη είναι σαν το βούτυρο στον ήλιο. Και όταν λιώσει, τι θα μείνει? Τι εννοείτε? Αφήστε το, μη σας βάζω δύσκολα. Τι υπονοείτε? Υπονοείτε κάτι? Εδώ, καλύτερα να σταματήσουμε εδώ. Να σταματήσουμε εδώ? Θα μου πεις εσύ μέσα στο ίδιο μου το σπίτι που θα σταματήσουμε? Έλα, έξω, αγόρι μου! Έξω! 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 Με τόσο ευγνώμων. Πιστεύεις ότι είμαι ακόμα όμορφη? Μια χαρά είσαι. Την αλήθεια πες μου, μήπως έχω παχυνή? Πάλι τα ίδια. Γυναίκα ήταν. Αφού ρε μωρό μου, μόνο εσύ είσαι και εμένα. Το ξανακανές. Είναι άρρωστο. Βαρέθηκα. Για την κυρία Σιδέρη. Μα λάθος, Thank you.
Thank you.